μετά από την Αττίνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και στη Λάρισα. Ο στόχος μας είναι να στηρίζουμε τους βιοπαθολόγους που εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ταυτόχρονα νομίζω ότι βοηθάμε και στην ανάπτυξη της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας, και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει και εδώ στη Λάρισα. Ευελπιστούμε ότι θα αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο. Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Γιατρών, Medicine, διαθέτει, έχει 1.300 μέλη σε όλη την Ελλάδα, ιατρούς βιοπαθολόγους, και στην περιοχή της Θεσσαλίας ένα πολύ μεγάλο αριθμό μελών. Διαθέτουμε κεντρικό εργαστήριο αναφορά στην Αθήνα, στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη, και ανοίξαμε πλέον και στη Θεσσαλία, στην πόλη της Λάρισας. Για μας είναι πολύ σημαντικό ο ιατρός βιοπαθολόγος να διαθέτει ως συνέχεια του εργαστηρίου του ένα κεντρικό εργαστήριο αναφοράς, στο οποίο εκτελούνται με αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα εργαστηριακές εξετάσεις μεγάλης διαγνωστικής αξίας. Με αξίες μας, τη συνεργασία, τη διαφάνεια, τη δέσμευση και την αξιοπιστία, πορευόμαστε από το 1995 με όραμα την ουσιαστική συμβολή μας στη δημιουργία μιας υγιούς κοινωνίας. Η λειτουργία του νέου υποκαταστήματος, με τα εχέγγυα ποιότητας του συνεταιρισμού, θα συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση αυτού του οράματος μέσα από την άρτια εξυπηρέτηση των ιατρών βιοπαθολόγων και κατ' επέκταση και των πολιτών του νομού Θεσσαλίας, οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν από τα ιατρεία μας το σωστό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που φτάσαμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αυτό το νέο εργαστήριο εδώ πέρα στην περιοχή της Λάρισας, πράγμα που νομίζω ότι όχι απλά θα εξυπηρετήσει τους συναδέλφους μας εδώ πέρα, αλλά θα δείτε ότι θα αποτελέσει και ένα κόσμημα, ένα στολίδι για την περιοχή. Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Γιατρών δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τους συναδέλφους, να στηρίζει τους συναδέλφους γιατρούς βιοπαθολόγους και γενικότερα την ιατρική κοινότητα. Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει, και γι' αυτόν τον λόγο, ύστερα και από έτοιμα επιθυμία των συναδέλφων εδώ πέρα, δημιουργήσαμε αυτό το νέο εργαστήριο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διανύσει μια πολύ δύσκολη περίοδο και τα ιδιωτικά εργαστήρια, τα βιοπαθολογικά εργαστήρια στον ιδιωτικό τομέα,
αλλά και γενικότερα η ειδικότητα της ιατρικής βιοπαθολογίας νομίζω βάλεται από παντού. Παρ' όλα αυτά, έχουμε καταφέρει, έχουμε επιβιώσει και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε χάρη στην στήριξη των μελών μας. Αυτά τα δύο τα στοιχεία που νομίζω ότι μας διαφοροποιούν και έχουμε καταφέρει να φτάσουμε ως εδώ είναι η ποιότητα των αποτελεσμάτων μας, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παροχών που προσφέρουμε, των υπηρεσιών υγείας και από εκεί και πέρα η εκπαίδευση των μελών μας. Είναι δύο πράγματα στα οποία είχαμε ποντάρει από την πρώτη στιγμή που δημιουργηθήκαμε και το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Επενδύοντας πάντα στην ανάπτυξη που για μας είναι το πρωταρχικό των βιολογικών εργαστηρίων, διότι ο συνεταιρισμός δεν δημιουργήθηκε τυχαία πριν από 24 χρόνια. Ο συνεταιρισμός δημιουργήθηκε για να μπορούν τα γιατρία τα δικά μας να κρατηθούν μέσα σε αυτό το τοπίο της πρωτοβάθμιας, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι χρόνο με το χρόνο είναι συνεχώς και εναντίον των μικρών εργαστηρίων, δημιουργήθηκε να τα στηρίξει, δημιουργήθηκε να τα βελτιώσει και με υποδομές που όσον αφορούν τις υπηρεσίες των εργαστηριακών εξετάσεων, που θεωρούμεστα από το τρίτο-τέταρτο εργαστήριο πανευρωπαϊκά όσον αφορά την ποιότητα, με τεχνολογικό εξοπλισμό, με αντιδραστήρια, αλλά το σπουδαιότερο απ' όλα, με ένα ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένων επιστημόνων, καθηγητών, βιολόγων, βιοχημικών και όλων των εργαζομένων μας, που θα στηρίζουν τα βιοπαθολογικά μας εργαστήρια. Λοιπόν, σήμερα εδώ έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εξυπηρετώντας αυτό το σχέδιό μας, εγγενιάζουμε αυτό το υποκατάστημα. Εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι μας να στηρίξουν στη Λάρισα, να στηρίξουν αυτό το υποκατάστημα. Εμείς θεωρούμε ότι η δημιουργία του συνεταιρισμού στη Λάρισα θα είναι και μία ανάπτυξη για την τοπική κοινωνία της Λάρισας σε οικονομικό επίπεδο και αυτό ήδη έχει φανεί από τις 2 ή 3 εβδομάδες λειτουργίας του συνεταιρισμού που καθημερινά μέλη και συνεργάτες, μικροί και μεγάλοι, ζητούν τη συνεργασία τους και μας στηρίζουν. Το ίδιο διοικητικό συμβούλιο θα φτιάξουμε ένα υποκατάστημα.